Ο κύριος Μητσοτάκης μήπως φοβήθηκε ότι θα του δώσω πάλι κάποια φωτογραφία και έφυγε. Αν είναι, διαβεβαιώστε τον ότι δεν του έχω φέρει φωτογραφία αυτή τη φορά. Του έχω φέρει ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τη συνεδρίαση και αναρωτιούνται. Θα πω σε λίγο ποιοι είναι, αφού πρώτα μιλήσω για την συγκυρία στην οποία γίνεται αυτή η συζήτηση. Είμαστε πια 22 Νοεμβρίου, κοντεύουν να συμπληρωθούν 3 μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες, έχουν συμπληρωθεί 4 μήνες, 5 μήνες από την έναρξη των φοβερών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα και από την έναρξη του μαρτυρίου των πληγέντων, των πυρόπληκτων και στη συνέχεια των πλημμυροπαθών, οι οποίοι για άλλη μία φορά αφήνονται στη μοίρα τους χωρίς προστασία. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μαζί μας σήμερα είναι προσκεκλημένη της πλεύσης ελευθερίας, πυρόπληκτοι από το μάτι, που αναρωτιούνται γιατί κρατάτε ακόμα στις θέσεις τους πρόσωπα που ενέχονται στο έγκλημα που διαπράχθηκε εις βάρος τους. Αναρωτιούνται γιατί ο συντονιστής του ελικοπτέρου των εναέριων μέσων που εγκατέλειψε το μάτι, την περιοχή, την ώρα που έμπαινε η πυρκαγιά στο Νέο Βουτζά, είναι τρίτος στη τάξη στην πυροσβεστική επί του κυρίου Μητσοτάκη και αναρωτιούνται ακόμη γιατί έγινε αρχηγός της πυροσβεστικής ο επικεφαλής της ΕΜΑΚ που έκανε περίπου 5 ώρες να φτάσει στο μάτι όταν εκλήθη. Ο κύριος Λάμπρης και ο κύριος Κολοκούρης είναι αυτοί. Είναι μαζί μας πλημμυροπαθείς από το βλοχό Καρδίτσας που αναρωτιούνται γιατί κάνατε πάνω από 2 μήνες ακόμη και να ασχοληθείτε με τις αποζημιώσεις τους, ακόμη και να ενεργήσετε στοιχειοδός για να περισυλλεγούν τα κουφάρια των ζώων που χάθηκαν. Είναι μαζί μας πλημμυροπαθείς από το βλοχό Καρδίτσας που αναρωτιούνται γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά για να απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις που του κατέθεσα για το βλοχό Καρδίτσας με θέμα η εγκατάλειψη της Θεσσαλίας και η ανθρωπιστική κρίση στο βλοχό Καρδίτσας, όπου περιγράφεται ότι 35 μέρες μετά την πρώτη πλημμύρα, αυτά στις 16 Οκτωβρίου, πριν από περισσότερο από 1 μήνα, κανένα σπίτι δεν ήταν ούτε είναι κατοικήσιμο, ούτε και μπορεί να αποκατασταθεί. Στο χωριό δεν υπήρχε ούτε πόσιμο νερό, ούτε ρεύμα. Το χωριό ήταν βουτυγμένο ακόμη στη λάσπη και δεν είχαν περισυλλεγεί τα νεκρά ζώα που οι κάτοικοι είχαν συγκεντρώσει σε συγκεκριμένο σημείο. Δεν είχαν περισυλλεγεί ούτε τα απορρίμματα. Υπήρχε ένα κουφάρι προβάτου σε στέγη. Υπήρχε ένας κάδος απορριμμάτων σε άλλη στέγη. 41 οικογένειες δεν είχαν λάβει καμία αρρωγή. Οι κάτοικοι κοιμούνταν σε ράτζα. Καμία επίσημη ενημέρωση δεν είχαν, ούτε και έχουν, για το άμεσο μέλλον. Την καταθέτω στα πρακτικά κατά τεθήσα 16 Οκτωβρίου του 2023. Δεν ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός για να απαντήσει. Την ξανακατέθεσα στις 23 Οκτωβρίου του 2023 επικαιροποιημένη. Την καταθέτω στα πρακτικά, δεν ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός για να απαντήσει. Την ξανακατέθεσα στις 30 Οκτωβρίου του 2023. Την καταθέτω και στα πρακτικά, δεν ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός για να απαντήσει.
Την ξανακατέθεσα στις 6 Νοεμβρίου του 2023, την καταθέτω στα πρακτικά, δεν ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός για να απαντήσει. Είναι μαζί μας επίσης εποχικοί πυροσβέστες που διερωτώνται γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός θεωρεί ότι είναι άδικα δοσμένα χρήματα τα χρήματα που θα χρειαστεί να δώσει το ελληνικό κράτος αν τους μονιμοποιήσει, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Ταμείο Ανεργίας και σε 2,5 μήνες θα βρίσκονται πραγματικά άνεργοι. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε στην προηγούμενη συζήτηση εδώ στη Βουλή ότι είναι κακή χρήση των πόρων το να μονιμοποιήσει 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, εκπαιδευμένους, πολλοί από τους οποίους συμπλήρωσαν τώρα και την πενταετία και είναι η πρώτη γραμμή άμυνας και για τη δασοπυρόσβεση, αλλά θα μπορούσαν να είναι και η πρώτη γραμμή άμυνας και κατά τους χειμερινούς μήνες, διότι η κλιματική κρίση σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε εποχικότητα, ούτε βέβαια ένα εξάμηνο στο οποίο η πυροσβεστική δεν είναι απαραίτητη. Ο κύριος Πρωθυπουργός όμως δεν ήρθε να απαντήσει ούτε στις ερωτήσεις που του έκανα για τον Εύρο και για τη Δαδιά. Η πολιτική της κυβέρνησης για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, οι ευθύνες για το ολοκαύτωμα που συντελέστηκε το τελευταίο δίμηνο και οι αιτίες που οδήγησαν στην καταστροφή του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς. Τον ρώτησα με βάση ποια στοιχεία δήλωσε στη Βουλή ότι είναι ανεδαφική, παράλογη και από άλλο πλανήτη η αξίωση προστασίας και των 70 εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικής έκτασης στην πατρίδα μας και με ποια λογική την ίδια ώρα που αρνείται να μονιμοποιήσει τους εποχικούς πυροσβέστες, την ίδια στιγμή που αποδεδειγμένα οι πυροσβέστες εποχικοί και μόνιμοι της πρώτης γραμμής, όχι αυτοί των γραφείων και των συρταριών, αλλά αυτοί που μάχονται, δρούν στα όρια των δυνάμεών τους, για ποιο λόγο εκείνη την ώρα περιφρονεί την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος. Όταν λοιπόν τον ρώτησα για όλα αυτά, καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ήρθε να απαντήσει. 4 Ενάτου του 2023, κύριε Πρωθυπουργέ, η πρώτη επίκαιρη ερώτησή μου προς εσάς για τη Δαδιά και τον Εύρο. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2023 δηλώσατε ότι θα ξεκινήσετε να απαντάτε σε επίκαιρες ερωτήσεις από 29 Σεπτεμβρίου του 2023. Ξέρετε πότε ήταν αυτό? Ήτανε πριν 2 μήνες. Αλλά δεν έχετε έρθει να απαντήσετε ούτε μία φορά σε ερωτήσεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν ήρθατε να απαντήσετε ούτε και σε αυτές τις ερωτήσεις που σας έχω κάνει 16 Δεκάτου του 2023 και πάλι για τις πυρκαγιές και πάλι για τον Εύρο και για τη Δαδιά, 23 Δεκάτου του 2023 και πάλι για τις πυρκαγιές και πάλι για τον Εύρο και για τη Δαδιά, 30 Δεκάτου του 2023 και πάλι για τις πυρκαγιές και πάλι για τον Εύρο και για τη Δαδιά, 6 Εντεκάτου του 2023 και πάλι για τον Εύρο και τη Δαδιά και τις πυρκαγιές. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας έχω καταθέσει 9 επίκαιρες ερωτήσεις για τη Θεσσαλία, για τον Εύρο και για τη Δαδιά. Δεν ήρθατε να απαντήσετε ούτε σε μία. Και σήμερα μας είπατε ότι εμφανιστήκατε γιατί σας έκανε επίκαιρη ερώτηση τον Νοέμβριο το ΠΑΣΟΚ. Και κάτι σας έκανε επίσης τον Νοέμβριο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο ότι επιλέγετε ως αντιπάλους σας το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να ξέρετε ότι η πραγματική μας δύναμη και η πραγματική σας αντιπολίτευση, αυτή που μιλάει
με τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους αυτής της χώρας, είμαστε εμείς και θα συνεχίσουμε να είμαστε εμείς. Όσο και αν αυτό σας φέρνει σε δύσκολη θέση. Όσο και αν σας φέρνει σε δύσκολη θέση η παρουσία των ανθρώπων που σας ακούνε σήμερα να λέτε αυτά που λέτε, τα ίδια δηλαδή που είπατε το 2021 μετά την εθνική καταστροφή στην Εύβοια, τα ίδια που είπατε το 2020 μετά τον Ιαννό, τα ίδια που λέτε τελικά κάθε φορά. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν μπορείτε σήμερα, το 2023, να έρχεστε και να μας λέτε ότι η χώρα υφίσταται κλιματική επίθεση ή, όπως είπατε τον Ιούλιο, είμαστε σε άμυνα. Γιατί τα ίδια είπατε το 2021 μετά την Εύβοια. Και ξέρετε επίσης τι άλλο είπατε τότε. Είπατε «ζητώ συγγνώμη εγώ πρώτος». Και σήμερα ξέρετε τι είπατε. Εγώ τελευταίος, θα είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Μα αν πρώτος, κύριε Μητσοτάκη, ζητάτε συγγνώμη και είστε ο τελευταίος που θα πείτε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, μήπως είναι η ώρα να αναλάβετε αυτές τις ευθύνες και η συγγνώμη να αποκτήσει περιεχόμενο? Διότι αυτό το οποίο βιώνει αυτή η χώρα είναι ότι δυστυχώς κανείς ποτέ δεν λογοδοτεί, κανείς ποτέ δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, κανείς ποτέ δεν δίνει λογαριασμό, όπως δεν το κάνατε ούτε και εσείς σήμερα. Σας είπανε πολλοί, ακούστηκαν πολλοί πολιτικοί αρχηγοί να αναφέρουν εκείνο που συχνά αναφέρω στις ομιλίες μου. Έχετε δυστυχώς καταφέρει όχι απλώς να ζούμε στη χώρα του πάμε και όπου βγει, αλλά να συμπεριφέρεστε σαν να μην τρέχει τίποτε. Έχετε καταλήξει δυστυχώς από κάθε καταστροφή να σας σώζει η επόμενη. Έχετε δυστυχώς έρθει σε εκείνο το πολύ δυσχερές σημείο να είναι ορατό, κύριε Μητσοτάκη, αυτό που σκέφτεστε σε κάθε καταστροφή. Αν ήταν κόμικ η εικόνα που θα περιέγραφα, θα έδειχνε τα μάτια του κόμικ με δολάρια. Είμαστε στο σημείο όπου το πάμε κι όπου βγει το έχετε μετατρέψει στο πάμε κι όσα φάμε. Διότι το 2021, κύριε Μητσοτάκη, στην ομιλία σας στη Βουλή είπατε ότι υπάρχει ένα κονδύλι 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που ξεκινάει επίσης με την πρόληψη σε κεντρικό ρόλο. Το όλο σχέδιο ανασυγκρότησης τίθεται υπό την εποπτεία του γραφείου του Πρωθυπουργού. Και είμαι βέβαιος, λέτε παρακάτω, ότι τούτη η δοκιμασία θα γίνει ευκαιρία. Βλέπετε λοιπόν ευκαιρίες σε κάθε καταστροφή, το καταθέτω στα πρακτικά. Οι συγγνώμες σας είναι συνδεδεμένες με τα κονδύλια και τα ίδια είπατε και στην ομιλία σας το 2021 μετά την εθνική καταστροφή στην Εύβοια. Είπατε ότι σε μία πύρινη επίθεση που η χώρα είχε βιώσει πολλά χρόνια κατορθώσαμε να μην θρηνήσουμε θύματα. Εσείς τα χρήματα θρηνείτε, ναι. Αν και χάσαμε τον Βασίλη, έναν ηρωικό εθελοντή. Αλλά καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δασικού πλούτου, λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα πρασίνου. Αυτά είπατε το 2021.
Και αυτό είναι το πικρό κόστος, αυτά είπατε το 2021, αλλά μετά διαβεβαιώσατε ότι έχετε εξασφαλίσει κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα θα γίνουν καλά. Κύριε Μητσοτάκη, αναλάβατε Πρωθυπουργό στις 8 Ιουλίου του 2019. Συστήσατε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως την Πανάκια με 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ υπό την δική σας ευθύνη το 2021. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί από το 2021, δεν θα σας πω από το 2019. Εσείς ξέρετε. 3.385.000. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση. 19.323.000. Δηλαδή, το 17,5% των απολειών σε δάση έχουν σημειωθεί την τελευταία τριετία, κύριε Μητσοτάκη. Και αυτός ο απολογισμός δεν μπορεί να μην γίνεται όταν καλείτε εσείς τη Βουλή, στην οποία δεν έρχεστε διαφορετικά, για να την ενημερώσετε, υποτίθεται. Τώρα, επειδή την προηγούμενη φορά με ρωτήσατε ποια είμαι εγώ που τα λέω αυτά και υπερασπιστήκατε ως άλλος Τσίπρας τους κατηγορούμενους για το μάτι, λέγοντάς μου να μην προσβάλλω το τεκμήριο αθωότητας, εγώ που τα λέω αυτά, κύριε Μητσοτάκη, είμαι εκείνη που σας κατέθεσα στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την πρώτη επίκαιρη ερώτηση πριν πιάσουν οι πυρκαγιές στις 17 Ιουλίου του 2023. Λέγοντας ποτέ ξανά έχετε κάνει αυτά που πρέπει για να μην ξαναέχουμε μάτι. Ή βάζετε πυροσβέστες να οδηγούν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που ήταν μία από τις πρώτες πράξεις σας. Και ήρθε ο υφυπουργός σας να μου απαντήσει, ενώ είχε πιάσει η φωτιά στη Ρόδο και ήταν απελπισμένος ο κόσμος, ήρθε ο υφυπουργός σας, ο κύριος Τουρνάς, να μου απαντήσει ότι είναι όλα καλώς καμωμένα. Τα καταθέτω στα πρακτικά. Είμαι εκείνη που σας κατέθεσα δεύτερη επίκαιρη ερώτηση στις 24 Σεπτέμβρη του 2023, η πυρκαγιά στη Ρόδο και η εμπειρία της Εύβοιας, γιατί είμαι ταυτόχρονα εκείνη που βρισκόμουν στη Βόρεια Εύβοια όταν την είχατε εγκαταλείψει επί 10 μέρες σε καθεστώς άπνοιας, όπως εγκαταλείψατε τη Ρόδο. Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση πάλι υφυπουργό στείλατε να απαντήσει τι είχε γίνει, ποια ήταν τα αίτια της καταστροφής, ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την αντιπυρική περίοδο στη Ρόδο, ποια η οργάνωση, ποια σχέδια εφαρμόστηκαν, την καταθέτω στα πρακτικά. Ήρθε ο κύριος Τουρνάς να μας πει ότι είχε κάνει τα σχέδια, ήταν όλα καλώς καμωμένα, αλλά είναι αυτή η άτιμη η κλιματική κρίση, το καταθέτω στα πρακτικά. Άσχετο εντελώς θα είναι ότι ο υπεύθυνος για τη Βόρειο Εύβοια ήταν ο ίδιος που ήταν υπεύθυνος και για τη Ρόδο. Είμαι εκείνη που σας κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση για την προστασία της υγείας των κατοίκων στη Θεσσαλία. Αυτή την επίκαιρη ερώτηση στην οποία περιέγραφα ότι οι άνθρωποι δεν έχουν νερό ούτε να πιούν ούτε να πληθούν, για να πάρω την απάντηση της κυρίας Αγαπηδάκη ότι το νερό στο Βόλο δεν ήτανε, το καταθέτω στα πρακτικά κι αυτό, το νερό στο Βόλο δεν ήτανε, λέει, πόσιμο ούτε πριν τις πλημμύρες. Είμαι εκείνη που πήγα στον Παλαμά Καρδίτσας, είδα τους πυροσβέστες να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους, όπως οι πυροσβέστες που επέστρεφαν από την Ρόδο, κοιμόντουσαν στα τραπέζια των πλοίων, τόσο πολύ τους εκτιμάτε όταν τους λέτε ήρωες και τους χειροκροτάτε. Μου αφηγήθηκαν πώς τους πήρανε ξενυχτισμένους επιμέρες στις φωτιές του Εύρου να τους φέρουν στις πλημμύρες της Καρδίτσας χωρίς εξοπλισμό, χωρίς μία σωσίβια λέμβο, κύριε Μητσοτάκη.
η πυροσβεστική υπηρεσία Παλαμά, η οποία καταστράφηκε και πλημμύρισε, αλλά δεν είπατε τίποτα για όλα αυτά στην ομιλία σας. Είμαι εκείνη που σας κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και το σχέδιο πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για τον Παλαμά Καρδίτσας. Και σας ρωτώ γιατί το 112 εστάλη με καθυστέρηση, γιατί συνάντησα παιδιά να λένε σώσαμε τον παππού μας, αγωνιούμε, δεν θέλουμε να φύγουμε από τον τόπο μας γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο θα συμβεί. Γιατί μείναν άνθρωποι στις στέγες 2 και 3 μέρες. Γιατί μια γυναίκα παρέδωσε τον λίγο ημερών παιδί της σε έναν στρατιωτικό σε απόλυτο σκοτάδι, σε πλημμυρισμένη περιοχή από τη στέγη του σπιτιού της. Είμαι εκείνη που σας κατέθεσε άλλη επίκαιρη ερώτηση, η ανυπαρξία αντιπλημμυρικών υποδομών στη Θεσσαλία, 11/9/2023. Εκεί ήρθε ο κύριος Ταχιάος, γιατί μόνο υφυπουργού στέλνετε, και ξέρετε τι μου είπε? Γιατί σας άκουσα να λέτε ότι λειτουργήσαν όλα τα αντιπλημμυρικά έργα. Κύριε Μητσοτάκη, συνεννοηθείτε με τον υφυπουργό σας, ξέρετε τι μου είπε? Τώρα, το Υπουργείο Υποδομών ενεπλάκει μόνο στα έργα αποκατάστασης του Ιαννού. Στα έργα αποκατάστασης του Ιαννού δεν υπήρχε ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο, εκτός από κάποιες πολύ μικρές παρεμβάσεις μέσα στα δίκτυα για την προστασία της γέφυρας στο Μουζάκι από τα νερά του ποταμού Πάμισου. Αυτό μόνο. Δεν υπήρχαν άλλα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό λέει ο δικός σας υφυπουργός, που ήρθε αντί του κυρίου Κικίλια. Το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Τελικώς τα αντιπλημμυρικά έργα λειτουργήσαν, αλλά η Θεσσαλία πλημμύρισε, ή δεν υπήρχε ούτε ένα αντιπλημμυρικό? Και αν δεν υπήρχε ούτε ένα αντιπλημμυρικό, πού πήγανε τα χρήματα τα οποία εξαγγείλατε? 1 δισεκατομμύριο είπατε στην ομιλία σας στη Βουλή ότι είχατε δώσει για τον Ιαννό. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά? Άλλη επίκαιρη ερώτηση, 18/9/2023, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα και ο κύριος Αγοραστός. Ρωτώ, θα αποκηρύξει η κυβέρνηση τον κύριο Αγοραστό? Μας απαντήσατε με τον καλύτερο τρόπο. Τον υποστηρίξατε και μαυρίστηκε. Και ήταν η πρώτη ρογμή στην αλαζονία σας. Τον υποστηρίξατε όμως. Μολονότι δήλωνε ότι δεν ξέρει πόσα λεφτά έχει πάρει και τι τα έχει κάνει. Από το κρατικό χρήμα, από το δημόσιο χρήμα, από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναζητηθούν ευθύνες, τον ρωτώ. Και μου απαντάει όχι βέβαια. Δεν θα αναζητηθούν ευθύνες. Γιατί να αναζητηθούν? Δεν έχουμε κάποια ένδειξη για να αναζητηθούν ευθύνες. Τα καταθέτω και αυτά στα πρακτικά, να ενημερωθείτε με την ησυχία σας. Ελπίζω μόνο να μην φύγετε μετά την δευτερολογία σας όπως κάνατε στην άλλη διαδικασία που προκαλέσατε, για να μπορέσετε να ακούσετε και τις δικές μας απαντήσεις. Άλλη επίκαιρη ερώτηση. Ερωτάται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης για τις δηλώσεις σας στη ΔΕΘ, κύριε Μητσοτάκη, όπου πήγατε και είπατε ότι ευτυχώς δεν είχαμε πολλές απώλειες ανθρώπινων ζώων. 17 άνθρωποι δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι καθ' εμάς. Και δεν περιμέναμε να χαθούν τόσα ζώα, ούτε φανταζόμασταν ότι θα πρέπει να τα περισυλλέξουμε. Αυτά είπατε στη ΔΕΘ. Ρώτησα για τις δηλώσεις σας, πάλι ήρθε ο υφυπουργός, για το αν ήταν λίγες, το καταθέτω στα πρακτικά, για το αν ήταν λίγες οι ανθρώπινες ζωές. 17 ανθρώπινες ζωές, κύριε Πρωθυπουργέ, στις πλημμύρες, 28 ανθρώπινες ζωές στις πυρκαγιές, που βέβαια τις 20 δεν τις μετράτε το ίδιο. Ακούσαμε και την ΕΡΤ, που είναι υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργικού Γραφείου, να λέει ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές εκτός από κάτι δύστυχους. Ακούσαμε και εσάς να λέτε στις 31 Αυγούστου ότι οι μετανάστες που κάηκαν ήταν αυτοί που βάλανε την πυρκαγιά. Αυτοί που βάλανε τη φωτιά, είναι δυστυχώς και αυτό καταγεγραμμένο στα πρακτικά της ομιλίας σας.
Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, σας είδα να χαμογελάτε όταν σας ξεναγούσε ο κύριος Μπέος στο Δήμο Βόλου και να τους λέτε εδώ δεν είχατε μπουρίνια. Σας είδα να πηγαίνετε να ζητάτε βοήθεια στο Στρασβούργο χαμογελαστός και περιχαρής για την οικονομία μας που είναι τόσο κρατεή. Σας είδα και σήμερα να μας λέτε ότι τελικώς πρέπει να φταίνε αυτοί που δεν έχουν ασφαλίσει τις περιουσίες τους, αλλά και οι αγρότες που έχουν εισπράξει πολλές αποζημιώσεις, περισσότερες από αυτά που έχουν οι ίδιοι εισφέρει. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ασχοληθείτε με τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Θα πρέπει, και σας το λέω με ειλικρίνεια, θα πρέπει να ασχοληθείτε με τους ανθρώπους. Η χώρα είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι της. Αν κοιτούσατε στα μάτια την 90χρονη γιαγιά που φιλοξενείτο στον ξενώνα της Καρδίτσας, στη δύση του βίου της, και μου είπε με πόνο, «Δεν με αφήσανε να σώσω τα ζώα μου, μπορούσα να τα σώσω». Δεν θα λέγατε αυτά που λέτε σήμερα, ότι θα βοηθήσετε τους ανθρώπους να αντικαταστήσουν τα ζώα. Αν κοιτούσατε στα μάτια και μιλούσατε πραγματικά, όχι επικοινωνιακά, με τους πραγματικά πληγέντες, δεν θα ερχόσασταν σήμερα με τέτοια ίηση να λέτε οι πόροι του κράτους δεν είναι ανεξάντλητοι και πρέπει να συνεισφέρουν οι αγρότες. Και αν είχατε δει στα μάτια τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, αλλά και αυτούς που σώθηκαν από του χάρου τα δόντια χωρίς καμία δική σας πρόνοια, δεν θα λέγατε δεν ήταν και πολλές οι ανθρώπινες ζωές. Τελικώς δεν δικαιολογούνται όλα σε αυτή τη ζωή, ούτε αντικαθίστανται όλα, ούτε μπορείτε από όλα να ξεγλιστρήσετε. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μία υπενθύμηση και μία ερώτηση. Και μιας και θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά από εμένα, ελπίζω και να την απαντήσετε. Η υπενθύμηση είναι ότι σας έχω καταθέσει 10 προτάσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση για να ανατάξετε κάπως την πολιτική προστασία. Στις προτάσεις αυτές είναι να μονιμοποιήσετε τους πυροσβέστες, στις προτάσεις αυτές είναι να επανενεργοποιήσετε τη δασική υπηρεσία και να δημιουργήσετε δασοφιλική... Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, ναι, στο περιθώριο που μας έχετε δώσει. Κανείς δεν έχει ξεπεράσει το χρόνο, ξέρετε, πάνω από τα 30 λεπτά σήμερα. Ναι, παρακαλώ, ναι, δεν να φροντίσουμε να κλείσουμε. Για ποιο λόγο όμως μου το λέτε πριν τελειώσει ο χρόνος? Το λέω λίγο πριν τα 30, γιατί όλοι αυτοπεριορίστηκαν σήμερα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την προκαταβολική ενημέρωση. Ένατη πρόταση, 8η πρόταση, ήταν να γίνει επιτέλους εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τα ζητήματα των διαχρονικών εγκλημάτων. Και ένατη πρόταση, να στηρίξετε κατ' προτεραιότητα τον έλεγχο των εμπλεκομένων δικαστών στην ατιμορρησία. Και 10η πρόταση ήταν η ακρόαση φορέων και των απλών ανθρώπων. Τους έχουμε σήμερα εδώ. Τις προτάσεις συνολικά, τις 10 που δεν θέλησε ο κύριος Πρόεδρος να ακουστούν, τις καταθέτω στα πρακτικά. Και η ερώτησή μου, κύριε Μητσοτάκη, τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία μου και ελπίζω να είστε ακόμα εδώ. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με αυτό με το οποίο ξεκίνησα, με τη λογοδοσία. Γιατί η ατιμορρησία είναι που διαιωνίζει το έγκλημα και οδηγεί στην επανάληψή του. Θα έρθετε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη και θα έρθει ο αρμόδιος υπουργός σας, ο κύριος Καραμανλής, που είναι αρμόδιος και υπόλογος και για τις υποθέσεις που σήμερα κρίνονται για τα αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία. Θα περιμένω τις απαντήσεις σας.